Αυτό έκανε και χθε ο Χουλουσία Κάρο, υπουργό άμυνα τη Τουρκία, ο οποίο είπε ότι όπω το 1974 προστατεύσαμε τα δικαιώματα των αδελφών μα Τουρκοκυπρίων, το ίδιο θα πράξουμε και τώρα. Κανένας δεν μπορεί να βγάζει δεδικασμένα στην νοτιονατολική νοτιοανατολική Μεσόγειο και εμείς είμαστε το ίδιο αποφασισμένοι όπως ήμασταν το 1974. Όμως δεν ήταν μόνο οι δηλώσει του Χουλουσία Καρ που είναι προκλητικές, που ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Είναι και ο Χαμία Ξόη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος στην ουσία προειδοποίησε τις δύο ε, ξένε εταιρείε την Total και την Eni, όπως και τη Λευκοσία να μην διεξάγουν ε, στο οικόπεδο 7 έρευνες και γεωτρήσεις, γιατί όπως λέει το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, είναι στην υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας. Έτσι το θέλουν, έτσι το ονομάζουν, θεωρούν ότι το οικόπεδο 7 είναι παράνομο, δεν έπρεπε να εκδοθεί άδεια για το οικόπεδο 7 για έρευνες και λένε ότι είναι στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Σταύρο, αυτό για το οικόπεδο 7 κατά τη γνώμη μου δείχνει μια ακόμα κλιμάκωση σε μια πολύ σταθερή πολιτική που έχει η Τουρκία στο συγκεκριμένο θέμα. Είχε αρχίσει και αμφισβητούσε. Τώρα Φυσικά. λέει και το τάδε οικόπεδο, όχι απλώς ναι. αμφισβητή, είναι δικό μου και λέει και το λόγο. Είναι στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Θέλω να πω ότι φαίνεται ότι αυτό το σχέδιο που υπάρχει από τον καιρό του Νταβούντογλου και πιο πριν, ότι αμφισβητούν με βάση μια επιχειρηματολογία, έχει αρχίσει και ολοκληρώνεται. Ούτε κολλήσανε, να μην το πω πως πρέπει, στο ότι υπάρχουν οι μεγάλες πολυεθνικές στην περιοχή και ερευνούν. Δεν υπάρχει περίπτωση οι Τούρκοι να κάνουν πίσω. Ξέρουν πολύ καλά ότι παίζουν το τελευταίο τους χαρτί στο ενεργειακό παιχνίδι. Αν τυχόν και κάνουν πίσω εκεί και οι Ελληνοκύπριοι κάνουν, η Κυπριακή Δημοκρατία κάνουν τις έρευνες, κάνουν γεωτρήσεις, βρουν κοιτάσματα, και όλα αυτά και η Τουρκία μείνει απ' έξω με τις τέσσερις χώρες που βρίσκονται εκεί, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο και το Ισραήλ, τότε καταλαβαίνει ο Ερντογάν ότι θα είναι ο μεγάλος ηττημένος, θα έχει χάσει το παιχνίδι της νοτιοανατολικής ε, Μεσογείου, το ενεργειακό παιχνίδι και από εκεί και πέρα καταλαβαίνει ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα ηθικά δεν θα έχει προστατεύσει τα δικαιώματα των τουρκοκυπρίων, όπως συνηθίζουν να λένε, δεν θα το έχει καταφέρει αυτό και βέβαια η Τουρκία θα βρίσκεται στο περιθώριο, οι τέσσερις, οι τέσσερις χώρες θα εκμεταλλευτούν αυτά τα κοιτάσματα, φυσικά και η Λευκοσία έχει σχέδιο να ε, βάλει και τους τουρκοκύπριους μέσα στο, στον διαμοιρασμό διαμερασμό των υδρογονανθράκων. Ειδικό ταμείο έτσι κι Ακριβώς. Ναι, ναι. Οι Τούρκοι το αμφισβητούν αυτό και σου λέει ότι όχι λειτουργείτε <κοί> μόνοι σας και τέτοια. Στέβρα, να πάρα